Μαυροφορεμένοι ένοπλοι αστυνομικοί, κάποιοι εκ των οποίων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλαν σε νυχτερινά μαγαζιά στην παραλιακή τη Συρών Πολυτεχνείου και στα Βραχνέικα ξημερώματα Κυριακής. Αναζητούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα και διπατρινούς τα ονόματα των οποίων έχουν εμπλακεί και απασχολήσει τι διοκτικέ και εισαγγελικέ αρχέ προετών στην υπόθεση Κυκλωμάτων τη Νύχτα. Μεταξύ των 17 ατόμων που εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τα ξημερώματα τη Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο τη Ερμού στην Πάτρα, ήταν 4 με 5 γνωστά ονόματα τη Νύχτα, σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο. Πληροφορίε αναφέρουν πω ένα εξ αυτών, στη θέα των οπλισμένων αστυνομικών, επιχείρησε να κρυφθεί στο μαγαζί που βρισκόταν. Χθε το πρωί και οι 17 αφέθηκαν ελεύθεροι. Με την πρωτοφανή επιχείρηση που οργανώθηκε από το τμήμα εκβιαστών τη υποδιεύθυνση δύο εξεγκλημάτων κατά ζωή και ιδιοκτησία ασφάλεια αντική, φαίνεται πως σχετίζεται η δολοφονία Μπερδέση και οι έρευνε που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των φυσικών και ηθικών αυτούργων τη εμψυχρό εκτέλεσή του. Επίση, πηγέ αναφέρουν πω η καταγωγή του δολοφονηθέντος μπερδέσει ενδεχομένω και παλιέ ιστορίε και σχέσει με άτομα στην Πάτρα ελέγχονται και κοντά στην έρευνα για τον εντοπισμό των δολοφόνων ελέγχεται και η νύχτα τη πόλη.